Η λέξη McDonald είναι προφανώς όνομα και έχει ιρλανδική πρόλευση. Το Mac σημαίνει γιος του και το Donald σημαίνει κυρίαρχος του κόσμου. Πραγματικά, λες και το ξέραν τα παιδιά, έτσι, προφήτες. Τα Mac είναι μακράν η πιο επιτυχημένη εταιρεία εστίασης όλων των εποχών, με πάνω από 38.000 καταστήματα σε 100 χώρες και σχεδόν 20 δισεκατομμύρια κέρδη το 2020. Σε αυτό το επεισόδιο, κλασικά, θα δούμε πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο, αλλά θα δούμε και το πολύ περίεργο business model των McDonald's του σήμερα. Διότι τη σήμερον ημέρα, τα McDonald's δεν είναι ένα fast food άδικο. Είναι ένα μεσητικό γραφείο. Τα McDonald's δεν είναι το πρώτο fast food άδικο στον κόσμο. Αυτή η τιμή ανήκει στο White Castle που άνοιξε στο Kansas το 1921. Βρισκόμαστε ακόμα στην εποχή που η Δύση είναι στη μετάβαση μεταξύ του παλιού κόσμου και του μοντέρνου. Οπότε το ίδιο το concept του γρήγορου ετοιματζίδικου φαγητού που τρως το πόδι και φεύγεις είναι ψιλοανύπαρκτο. Μέχρι και μετά τον δεύτερο παγκόσμιο, ο κοσμάκης προτιμά γενικά το μαγειρεμένο φαγητό και σπάνια έχει λεφτά να φάει έξω σε κάποιο εστιατόριο. Κάπου εδώ έρχονται και οι πρώτοι ήρωες της ιστορίας μας. Βρισκόμαστε στο New Hampshire στα τέλη της δεκαετίας του 30. Ο Patrick McDonald χάνει τη δουλειά του σε εργοστάσιο παπουτσιών μετά από 42 ολόκληρα χρόνια και για να τα βγάλει πέρα μετακομίζει στο Hollywood μαζί με τους δύο γιους του, Richard και Maurice McDonald. Τα δύο αδέρφια, βλέποντας όλες αυτές τις οικογενειακές δυσκολίες, ορκίζονται ότι δεν θα περάσουν κι αυτοί τα ίδια. Είναι αποφασισμένοι να πλουτίσουν μέχρι τα 50 και μετά να κάτσουν και να ράξουν την πέτσα τους. Τίμιο. Ο Patrick εκείνη την εποχή τρέχει το Air Dome, μια καντίνα η οποία πουλάει στην αρχή hot dog και αργότερα burger. Το 1940 οι δύο γιοι του αναλαμβάνουν την καντίνα, την αναβαθμίζουν σε εστιατόριο και επειδή τα περισσότερα πράγματα που έχουν στο μενού είναι της ώρας, αλλάζουν το όνομα από Air Dome σε McDonald's Barbecue. Ακόμα όμως δεν είναι fast food άδικο, έτσι. Είναι ένα κλασικό drive-in εστιατόριο της εποχής. Ένα diner που λέμε, από αυτά που βλέπεις στις παλιές ταινίες, με σερβιτόρες πάνω σε πατίνια, όπου περιμένεις την κλασική μισή ώρα για να έρθει η παραγγελία και συχνά έρχεται και λάθος. Αλλά το 1947 το McDonald's Barbecue και κατ' επέκταση η παγκόσμια εστίαση θα αλλάξουν για πάντα. Τα δύο αδέρφια παρατηρούν ότι οι περισσότερες πωλήσεις δεν γίνονται από φαγητά σχάρας, αλλά από μπέργκερ. Και έτσι αποφασίζουν να μεταμορφώσουν πλήρως το μοντέλο λειτουργίας του μαγαζιού. Κλείνουν το McDonald's Barbecue και στη θέση του ανοίγουν ένα εστιατόριο self-service. Ταυτόχρονα ξανασχεδιάζουν από την αρχή την κουζίνα τους. Και όταν λέω σχεδιάζουν, όχι σε χαρτί, οι τύποι πάνε σε ένα γήπεδο τένις και το κάνουν full scale, σε 100% κλίμακα. Και κάπου σε αυτό το γήπεδο τένις λοιπόν γίνεται η μετάβαση από κλασική μαγειρική σε μαγειρική fast food. Στην ουσία τι κάνουν? Παίρνουν όλες τις συνταγές τους και από αναλογικές τις ψηφιοποιούν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τις σπάνε σε πάρα πολύ διακριτά και συγκεκριμένα βήματα με τέτοιο τρόπο ώστε το τέλος του ενός βήματος να ταυτίζεται με την αρχή του επόμενου βήματος. Οι μερίδες τυποποιούνται πολύ αυστηρά, οι δοσολογίες ελέγχονται από μηχανήματα και οι πιο δημοφιλείς παραγγελίες ετοιμάζονται μαζικά από πριν και κρατιούνται ζεστές στον πάγκο κάτω από θερμαντικές λάμπες. Κυριολεκτικά παίρνουν το μοντέλο γραμμή παραγωγής ακριβώς όπως είναι σε ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων και το εφαρμόζουν στο κόνσεπτ του να μαγειρεύεις. Χάρη στο νέο μοντέλο, ο χρόνος εξυπηρέτησης πέφτει από 30 λεπτά ανά πελάτη σε 30 δευτερόλεπτα ανά πελάτη. Μιλάμε για μια αύξηση παραγωγικότητας 6.000%. Αλλά στην εστίαση, οποιαδήποτε μείωση του χρόνου παραγωγής από μόνη της είναι άχρηστη. Για να μην καταλήξουν όλα αυτά τα μπέργκερ στα σκουπίδια, πρέπει ή να τα εξάγεις, που δεν παίζει, ή να μειώσεις αντίστοιχα και το χρόνο κατανάλωσης. Πρέπει με άλλα λόγια να αυξήσεις τη ροή πελατών σου. Να βρεις τρόπους να διώχνεις τον κόσμο από το μαγαζί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και οι αδερφοί McDonald κάνουν ακριβώς αυτό, χρησιμοποιώντας ενίοτε ανορθόδοξες τακτικές. Για παράδειγμα, σχεδιάζουν τις καρέκλες τους με τέτοια καμπύλη, ούτως ώστε να σε κάνει να κάθεσαι ακριβώς πάνω από το φαγητό σου. Τοποθετούν αυτές τις καρέκλες σε άβολα κοντινή απόσταση μεταξύ τους, για να μην αράζει με την παρέα σου 10 ώρες στο μαγαζί. Τα αναψυκτικά τα σερβίρουν σε κονικό κύπελο, σε χωνάκι, που σε αναγκάζει να το κρατάς με το ένα χέρι όσο τρως με το άλλο. Ακόμα και τη θέρμανση ρίχνουν σε άβολα επίπεδα για να σε διώξουν από το μαγαζί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τώρα, μπορεί όλα αυτά τα μέτρα να σας φαίνονται λίγο βάρβαρα προς τον πελάτη, αλλά ξέρεις τι δεν είναι βάρβαρο προς τον πελάτη? Να μπορεί σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης να εξασφαλίζει όλη την τροφή που χρειάζεται να επιβιώσει με 3 δολάρια τη μέρα. Θέλω λίγο να κάνετε πίσω και πραγματικά να αναλογιστείτε πόσο εξωγήινο είναι το κόνσεπτ του fast food. Σκέψου να πηγαίνεις στο 1800, ας πούμε, και να τους λες: λοιπόν, θα μαγειρέψω ένα πλήρες γεύμα για όλους εδώ μέσα, το οποίο μάλιστα όχι απλά τρώγεται, έτσι, έχει και decent γεύση.
Δεν έχει λος, έχει λαχανικά, έχει κρέας, έχει το ψωμί του και μάλιστα θα το μαγειρέψω μέσα σε 30 δευτερόλεπτα με κόστος σχεδόν μηδέν. Πλήρες γεύμα για όλους σε κυριολεκτικά μισό λεπτό. Θα σε καίγανε στην πλατεία. Πίσω στην ιστορία μας λοιπόν, χάρη στο νέο εξαιρετικά αποδοτικό μοντέλο, η επιχείρηση αρχίζει και παίρνει τα πάνω της. Και σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την ορατότητα του μαγαζιού για να προσελκύουν περισσότερους πελάτες και ειδικά οδηγούς, τα δύο αδέρφια του κάνουν extreme makeover. Το 1952 προσλαμβάνουν τον αρχιτέκτονα Stanley Clark Meston, ο οποίος εισάγει το κόκκινο και το κίτρινο στη χρωματική παλέτα του brand και σχεδιάζει τις θρυλικές χρυσές αψίδες σε σχήμα μη, κάνοντας έτσι το μαγαζί να φαίνεται από χιλιόμετρα. Παράλληλα, τα πρώτα υποκαταστήματα McDonald's αρχίζουν και ξεπηδάνε στις γύρω περιοχές. Και κάπου εδώ, παιδιά μου, έρχεται το πιο σημαντικό πρόσωπο της ιστορίας μας. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον The Founder. Το 1954, ένας πολιτής μηχανημάτων milkshake ονόματι Ray Kroc παίρνει παραγγελία από τα McDonald's για 8 τεμάχια. Αναρωτιέται ποιος θέλει 8 μηχανές milkshake ταυτόχρονα, οπότε πάει να επισκεφθεί ένα McDonald's και παθαίνει Howard Schultz. Ερωτεύεται την επιχείρηση με την πρώτη ματιά και αμέσως προτείνει στα δύο αδέρφια να συνεργαστούν. Ο Kroc θέλει να πάρει και τα 20 franchise που τρέχουν εκείνη την εποχή, αλλά οι McDonald's προβάλλουν αντίσταση. Δεν συμφωνούν με πολλές από τις αλλαγές που θέλει να φέρει στο brand, αλλά τελικά το 1961 η εξαγορά γίνεται. Για 2,7 εκατομμύρια δολάρια τα McDonald's περνάνε εξ ολοκλήρου στον Kroc. Όνομα, εταιρεία, δικαιώματα χρήσης, franchise, τοποθεσίες, τα πάντα. Ο Kroc κρατάει την core φιλοσοφία των McDonald's, ταχύτητα, οικονομία και σύνδεση με τον πελάτη, αλλά επεκτείνει το target group, ειδικά προς τα παιδιά και τις οικογένειες, γιατί εκεί πιστεύει ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση. Το λογότυπο περνάει το δικό του makeover και τότε γεννιέται και η θρυλική και εξαιρετικά creepy mascot Ronald McDonald. Αντίστοιχες αναβαθμίσεις γίνονται και στο μενού. Για να έχουν κάτι νηστίσιμο να τρώνε οι καθολικοί τις Παρασκευές, το φιλέο φις εισάγεται το 1965, το 1968 κάνει την πρώτη εμφάνισή του το Big Mac, yeah! Και το 1972 ο πρώτος παιδότοπος. Χάρη στις αλλαγές του Kroc, τα McDonald's πραγματικά πατάνε γκάζι. Εγκαινιάζουν το χιλιοστό τους κατάστημα και αρχίζουν να επεκτείνονται και στο εξωτερικό. Και φυσικά, χάρη στην ομοιομορφία που επιβάλλει το franchise, έχουν την ίδια γεύση, εμφάνιση και ποιότητα σε όλο τον κόσμο. Είτε φας Max στην Ταϊλάνδη, είτε το φας στο Τέξας. Τα McDonald's δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, εκπαιδεύοντας εξαιρετικά καλά τους μάνατζέρ τους στο λεγόμενο Hamburger University. Ξέρω εκπληκτικά cringe όνομα για μια σειρά από σεμινάρια, αλλά αυτό βάζει τα Mac ένα βήμα πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό. Και holy shit μαλάκα, τι ανταγωνισμός! Μετά το Β' Παγκόσμιο, την Κορέα και το Βιετνάμ, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλονίζονται από έναν ακόμα μεγάλο πόλεμο. Τα θρυλικά Burger Wars. Τη δεκαετία του 80, τα τρία μεγαλύτερα ονόματα στο αμερικάνικο fast food, McDonald's, Burger King και Wendy's, επιδίδονται σε μια σειρά από εξαιρετικά brutal διαφημιστικά σποτάκια και ακόμα πιο επιθετικές μηνύσεις. All of which should make your basic decision very simple. It's a very big fluffy bun. Where's the beef? Where's the beef? Hey, where's the beef? Τα McDonald's όμως καταφέρουν να βγουν σχετικά αλόβητα από όλες αυτές τις μάχες και σύντομα είναι ξανά στην κορυφή του κόσμου. Το 1993 ανοίγει το πρώτο Mac Cafe στη Μελβούρνη και μέχρι το 2001 έχουν εξαγοράσει Chipotle, Donato's Pizza, Aroma Cafe, Boston Market και την τεράστια βρετανική αλυσίδα σαντουιτσάδικων με το εξαιρετικά βρετανικό όνομα Πέτα Μοζέ! Κάπου εδώ κάνει και την πρώτη του εμφάνιση το μακροβιότερο σλόγγαν της εταιρείας. Το 2003 τα Mac κάνουν ένα διαγωνισμό διαφήμισης όπου συμμετέχουν 14 εταιρείες marketing από όλο τον κόσμο. Η τελική νικήτρια είναι η γερμανική Heim Partner με το γλυκύτατο σλόγγαν Ich liebe es! Για καλή τύχη όλων μας, το σλόγγαν τελικά τραγουδιέται στα αγγλικά με την απλή μελωδία. Παρεπιπτόντως, fun fact, η φωνή που άκουσες είναι του Justin Timberlake. Συνολικό κόστος καμπάνιας 1,37 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτή ήταν πάνω κάτω η ιστορία πίσω από τα McDonald's, παιδιά μου. Μια εταιρεία που έβαλε για τα καλά το fast food στη ζωή μας, αλλάζοντας τα δεδομένα και χτίζοντας μια αυτοκρατορία και όλα αυτά τα μεγάλα τρανά και ωραία. Τώρα, περνάμε στο ενδιαφέρον κομμάτι. Αυτό που πραγματικά με ιντριγκάρει είναι ότι τα McDonald's σήμερα είναι πιο πολύ μεσητικό γραφείο παρά fast foodάδικο. Τι εννοώ? Έστω ότι είμαι τα McDonald's, ok, και θέλω να ανοίξω ένα νέο εστιατόριο κάπου στον πλανήτη. Τι κάνω?
Καταρχάς, επιλέγω την τοποθεσία όπου θα χτιστεί το νέο κατάστημα με πολύ αυστηρούς κανόνες. Για παράδειγμα, το οικόπεδο πρέπει να είναι πάντα σε διασταύρωση. Και πάω σε αυτό το οικόπεδο και δεν το νοικιάζω, αγοράζω τη γη κανονικότατα. Και μετά χτίζω το κατάστημα και το εξοπλίζω. Έρχεται λοιπόν τώρα αυτός που θέλει να τρέξει το μαγαζί. Άσχετος, εκτός της McDonald's, έτσι, ιδιώτης. Ο οποίος μου υπογράφει ένα συμφωνητικό ότι θα τρέξει το μαγαζί σύμφωνα με τις αυστηρές παραμέτρους των McDonald's. Λειτουργία, προϊόντα, εικόνα, διαφήμιση, μοντέλο προσλήψεων. Τα πάντα θα τα κάνει σύμφωνα με τους δικούς μου αυστηρούς κανόνες. Οπότε, κάθε μήνα ο Μαν μου δίνει ένα σταθερό νίκη συν κάποια πνευματικά δικαιώματα και σε αντάλλαγμα κερδίζει όλο το τζίρο του μαγαζιού και φυσικά κερδίζει αυτό που λέμε τον αέρα. Έχει δηλαδή από την πρώτη κιόλας μέρα ένα μαγαζί με έτοιμο δοκιμασμένο brand, φοβερή τοποθεσία, αποδοτικό μοντέλο διοίκησης και φυσικά εγγυημένους πελάτες. Οπότε, αν το συγκεκριμένο κατάστημα δεν τα πάει καλά για ένα τρίμηνο, εγώ που με τα McDonald's ψιλοχέστηκα. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, το ίδιο ακριβώς νίκη και τα ίδια ακριβώς πνευματικά δικαιώματα εισπράττω. Στη χειρότερη, άμα συνεχίσει να τα πηγαίνει χάλια, αλλάζω το διευθυντή του franchise. Και στη χειρότερη, κλείνω το μαγαζί και τι κάνω? Πουλάω τη γη που είχα αγοράσει στην αρχή. Χάρη σε αυτό το μοντέλο, τα McDonald's του σήμερα έχουν περιουσιακά στοιχεία ύψους 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων και βγάζουν το 64% των κερδών τους από ενίκεια και άλλα 35% από πνευματικά δικαιώματα. Κάτι που σημαίνει ότι το 99% από τα κέρδη των McDonald's είναι pure παθητικό εισόδημα. Τα λέμε την επόμενη φορά.